Τρίτη φετινή νίκη, αλλά πρώτη εντός έδρας για τον Εγινιακό που επιβλήθηκε με 2-0 του Απόλλωνα 1926. Στο 48 ο Τσουρλίνοφ άνοιξε το σκορ. Και στο 55 ο Κυριάκος Κυβρακίδης διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα ότι ο αντίπαλος είχε κάποια αρνητικά αποτελέσματα και ήθελε και αυτός με τη σειρά του να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Και επίσης υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι παίζαμε με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ίσως μαζί με τον Ηρακλή την πιο βαριά φανέλα στην κατηγορία. Νομίζω ότι όπως καταλαβαίνετε και αυτό παίζει τον ρόλο του σε τέτοια παιχνίδια. Τα παιδιά ανταποκριθήκαν καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως δεν μπήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, ειδικά δεν μπήκαμε πολύ καλά. Όσο περνούσε η ώρα μπορούσαμε και ανέβαινε η απόδοσή μας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ήττα που έχει η ομάδα μας. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να αναλαμβάνω την ευθύνη. Πρέπει να μιλήσω άμεσα με τον πρόεδρο, να του θέσω την παραίτησή μου. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει στην ομάδα και αν αυτό είναι ο προπονητής, εγώ μπορώ να του λύσω τα χέρια από εκεί και πέρα. Για το κομμάτι του σημερινού παιχνιδιού δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι στον πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια, ήμασταν αρκετά καλοί και αντιστρέψαμε τα πράγματα και στο δεύτερο δεν υπήρχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.